Εδώ μέσα ήταν όλο το μελισσοκομείο. Εδώ μέσα ήταν. Εδώ ήταν. Όλα εδώ έχουν καεί. Ευτυχώς κατάφερα. Έσωσα αυτά εδώ πέρα. Ακόμη βλέπετε εδώ πέρα καίγονται όλα. Εδώ έχει έρθει και κάθεται στο χέρι μου. Ξέρει ότι την έχω σώσει. Δεν με τσιμπάει. Είμαι με γυμνά χέρια μέσα στη φωτιά. Αυτό τα λέει όλα. Δεν μπορώ άλλο να περιγράψω. Φεύγω από εδώ μέσα γιατί καίγονται όλα. Κινήσαμε άμεσα. Φορτώσαμε και φύγαμε μέσα στη φωτιά. Γυρίσαμε και προσπαθήσαμε να πάμε να σώσουμε το δεύτερο κοπάδι. Αντίκρισαμε το χειρότερο εφιάλτη μπροστά μας. Η φωτιά πλέον είχε πνίξει τα πάντα. Απόγνωση, θλίψη. Δεν άντεχα πλέον. Όλα τα συναισθήματα μου είχαν κυριεύσει. Δεν το έβαλα κάτω. Πέρασα τα μπλόκα και βγήκα μέσα στα καμένα με το αυτοκίνητο. Έτρεξα μόνος μου. Τα πάντα μπροστά μου ήταν όλα καμένα. Η φωτιά κατέβαινε και εγώ ανέβαινα. Μπήκαμε στο μελισσοκομείο και αντίκρισα τα πάντα όλα μαύρα. Ήρθε η στιγμή που δεν άντεχα άλλο. Όλα καιγόντουσαν και ψέλες. Οι γης οι μέλισσες απλενωσμένες έψαχναν να βρούνε σπίτι να γυρίσουνε. Μάταια. Τα πάντα καιγόντουσαν. Κατέρευσα. Η φωνή μου τρεμάμενη, μέσα σε λυγμούς, πνιγμός από τον καπνό. Μίλησες να έρχονται. Γιώργος Μπέσκος, κυρίες και κύριοι, μας είχε όλους ανατριχιάσει τότε με την περιγραφή του. Ένας άνθρωπος που αγαπάει περισσότερο τις μέλισσες από τους ανθρώπους. Είδατε το. Εντάξει, υπάρχει ένα αφιολόγημα που λέει ότι αν δεν υπήρχαν οι μέλισσες στον κόσμο, θα ήταν αλλιώς ο κόσμος. Για τον άνθρωπο δεν το ξέρουμε, λέει, αν έλειπε τον πλανήτη. Αλλά αν λείψουν οι μέλισσες, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ήταν συγκλονιστικό. Ήταν πολύ συγκλονιστικό. Είναι ένα. On. Πολύ σημαντικό για τη φύση. Ναι. Το οποίο όμως το θεωρούμε δεδομένο, δυστυχώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα από τα μελίσια του είναι ο Γιώργος, ο οποίος τον έχουμε ζωντανά για να μας μιλήσει σήμερα, γιατί από ό,τι διάβασα αναγκάστηκες να γίνεις, Γιώργο μου, ξένος στον τόπο σου. Αναγκάστηκες να γίνεις πρόσφυγας και να φύγεις από τα Δερβενοχώρια και να βρεθείς σε άλλο σημείο της Ελλάδος προκειμένου να είσαι αγκαλιά με την οικογένειά σου. Καλό σου μεσημέρι. Καλησπέρα σε όλους σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε έναν εκπληκτικό τόπο, γιατί πραγματικά αγαλιάζει η ψυχή μου και μόνο που είμαι δίπλα σε αυτά τα υπέροχα δέντρα. Αμυγδαλιές. Είναι η παραγωγή του. Αμυγδαλιές, είναι αμυγδαλιές. Έχουν ανθίσει τα πάντα εδώ πέρα τριγύρω. Είμαστε στον νομό Μαγνησίας. Αναγκαστήκαμε να έρθουμε πλέον στη Θεσσαλία. Όλη η Αθήνα έχει καεί, το ξέρουμε όλοι μας. Δεν υπάρχουν δερβενοχώρια, δεν υπάρχει φυλή, δεν υπάρχει τίποτα. Από βαριμπόμπη και πάνω είναι όλα καμένα. Σηκώσαμε, όπως ακούσατε όλοι σας στο βίντεο, τα μελίσια μέσα στη νύχτα. Καταφέραμε, σώσαμε κάποια. Όμως, δυστυχώς, το 2023 η μοίρα ήθελε να με καταστρέψει. Ήρθε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Ήμουνα στον τελειό Μαγνησίας, γιατί έπρεπε να ετοιμάσω τα μελίσια μου. Δεν είχατε βοήθεια από το κράτος, αρρωγή από το κράτος, βοήθεια. Δεν ζητήσατε, δεν πήρατε. Να δούμε τι συνέβη. Έχουμε ζητήσει, γιατί τα μελίσια είναι ασφαλισμένα στον ΕΛΓΑ. Ναι. Είναι ο δημόσιος φορέας ο οποίος ασφαλίσει. Από πέρυσι μέχρι φέτος δεν έχουμε πάρει λεφτά. Έχουμε σώσει αυτή τη στιγμή και βρίσκεται ένα μικρό κοπάδι απέναντί μου ακριβώς. Απλά δεν πήγα κοντά για τον λόγο ότι θα μας τσιμπούσαν. Δεν μπορούν με τα μέσα της τηλεφωνίας, δεν τα πάνε καλά. Οπότε ήρθαμε εδώ πέρα δίπλα για να τραβήξουμε αυτό το κοπάδι που βλέπετε τώρα και το μικρό μας έχει μείνει. Ναι, το οποίο το καταφέραμε να το συλλέξουμε από τα δέντρα, εντάξει. Όλο το μελισσοκομείο πνίγηκε στον τηλεό Μαγνησίας. Όλο. Δεν μου έμεινε τίποτα. Άρα τα χτυπήματα της μοίρας, Γιώργο μου, δεν είναι. Είναι πολλά και είναι μαζεμένα. Είναι πολλά και μαζεμένα, ακριβώς. Το σπίτι, φανταστείτε, υπέστη πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Δεν θέλω να πω γιατί. Λεφτά, δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί αυτή τη στιγμή, το 2024, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν μαξιλάρι να κοιμηθούν. Αν μη τι άλλο, εγώ έχω ένα μαξιλάρι και μπορώ να κοιμηθώ. Προς τιμήν σου. Έχει πάθει όλο το ισόγειο, έχει πλημμυρίσει, έχει πάθει ζημιές. Μέσα στην ατυχία μου, ευτυχώς ήμουν τυχερός, διότι παρόλο ότι περιμένω την αρρωγή ακόμη να πληρώσει αυτά τα λίγα λεφτά, είχα ασφαλίσει το σπίτι.
Οπότε είχες, ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Οπότε ήσουν τυχερός γι' αυτό και είναι και ένα μήνυμα αυτό σε όλους μας, γιατί πλέον με τις κλιματολογικές αλλαγές πρέπει όλοι να προσέχουμε πολύ περισσότερο και να μην θεωρούμε δεδομένα τίποτα. Η ζωή σου να σε πάω σε κάτι όμορφο να μου το περιγράψεις, σε παρακαλώ. Ναι. Θέλω να μου περιγράψεις ένα 24ωρό σου στα Μελίσια σου. Θέλω να μου πεις τι κάνεις, τι είναι αυτό που σε γεμίζει τόσο πολύ. Τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να έχεις τα μελισσάκια σου, όπως τα λες και εσύ, η οικογένειά σου. 4 ώρα τα ξημερώματα. Πριν ανοίξει ακόμη ο ήλιος να δείξει το πρώτο του φως. Είμαστε μαζί με τους εργάτες μας στο μελισσοκομείο. Περιμένουμε ίσα το πρώτο φως του ήλιου. Να ανοίξουμε τα μελίσια μας, να δούμε πώς είναι τα μέλια μας, να υδρώσουμε, να κουραστούμε, να πονέσουμε μέσα στο χωράφι. Αυτό μας γεμίζει. Αυτό μας δίνει δύναμη, αυτό μας δίνει να προχωράμε. Να βλέπουμε τα μελίσια μας καθημερινά, παρόλο ότι ο υδρότας είναι απίστευτος, πιστέψτε με ότι αν στύψουμε την μπλούζα μας βγάζει νερό. Αλλά είναι γλυκό το μέλι. Το οποίο το περιμένουμε να μας το στείλεις και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Γιατί η κόρη μου έχει τρέλα και φαντάζομαι κι άλλοι εδώ πέρα με το μέλι, το αυγνό μέλι. Οπότε θα το περιμένω, Γιώργο. Εγώ θα πω στον κόσμο ότι επειδή γυρνάμε πάρα πολλά βιντεάκια και για τα παιδιά και για τους μεγάλους επιμορφωτικά, όποιος θέλει μπορεί να μας ακολουθήσει στη σελίδα που έχουμε στο Instagram, με μισό έργο, για να βλέπει και τα βιντεάκια μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα. Τεράστια καλιά. Να φιλοξενώ έναν άνθρωπο με τόσο συνέστημα και έναν άνθρωπο. Δεν το βάζουμε κάτω. Αυτό, έναν μαχητή. Αυτό είναι το παράδειγμα που βγάζεις, Γιώργο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.